οικογένεια, ας πούμε, θα ήθελες να κάνεις. Φυσικά, το έχω δηλώσει πάμπολες φορές. Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος. Γιατί και σε αυτό ακούμε πάρα πολλά συνέχεια, ρε Ελπίδα. Όλοι χωρίζουν. Μα τι γίνεται, γιατί όλοι χωρίζουν. Δηλαδή, αν θα παντρευτείς για να χωρίσεις. Να σου πω, εντάλλεω καλά. Διαφωνεί. Η Χρυστάλλα μου είναι παντρεμένη ακόμα και πάρα πολύ καλά με τον Μάριο. Εντάξει, είναι από τις περιπτώσεις της. Ωραίες περιπτώσεις. Εδώ δεν το πω, την αλήθεια. Να σου πω όμως, Αθηνά μου, ξέρεις τι. Ναι, και εγώ το βλέπω αυτό γύρω μας, ότι γίνεται. Όλοι χωρίζουν. Ναι. Αλλά δεν πρέπει εμείς, οι οποίες δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα, και όλες οι φίλες που μας ακούν, οι φίλοι, να το σκεφτόμαστε αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Βέβαια. Είναι και τα ζευγάρια που είναι μαζί χρόνια, που παρόλε τις δυσκολίες, παρόλα ότι έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά. Να αγαπάει ο ένας τον άλλο, σέβεται ο ένας τον άλλο, θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Αυτά πρέπει να παίρνουμε ως παραδείγματα. Έχεις και δίκιο. Να σκεφτόμαστε τι να παντρευτώ αφού δεν χωρίς. Όχι. Εσύ, Ελπίδα μου, τι σε προβληματίζει και δεν κάνεις την επόμενη κίνηση. Δεν είναι αυτό. Άμα είναι, θα την κάνω την επόμενη κίνηση. Δεν με προβληματίζει καθόλου. Έχεις κάτι στο μυαλό σου. Δεν με προβληματίζει καθόλου. Αντιστρέψαμε τους όρους. Να με φέρεις στο εκείνη και εκείνη, να πάμε στο εκείνη και εκείνη, να πάμε όπου θες και να σου τα πω. Έτσι. Τώρα είναι να μου τα πεις εσύ. Είσαι ερωτευμένη. Είμαι καλά, προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου στην προσωπική μου ζωή. Αυτά. Άρα είσαι ερωτευμένη. Είμαι ερωτευμένη με τη ζωή. Μην το λες αυτό. Με τη ζωή. Τι ωραίο πράγμα που είναι ο έρωτας. Είναι ωραίο πράγμα. Εννοείται. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλάζει φάτσα σου καταρχάς. Άλλαξε. Αλλάζει φάτσα σου. Άλλαξε. 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 Πραγματικά σου ευχόμαστε κάθε καλό να ξέρεις και στον επαγγελματικό και στον προσωπικό τομέα. Ευχαριστώ, Ελπίδα μου, και σε σένα. Και είναι βεβαίως είναι ό,τι καλύτερο να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο. Ναι. Το ιδανικό είναι αυτό. Το ιδανικό. Το ιδανικό. Ναι.